Πρώτα απ' όλα, θυμόμαστε και την περσινή μας σύνδεση. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Ο κύριος Γιατράς τότε ήταν ο προπονητής της ομάδας του Προμηθέα στην Α2 μπάσκετ. Φέτος έχετε ένα ρόλο πιο διαφορετικό, πιο ξεχωριστό. Ασχολείστε και με τις ακαδημίες και με οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τον Προμηθέα της Πάτρας. Και φυσικά σε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα να μείνει στη Basket League, να δείξει τα δικά της στοιχεία στη Basket League. Ένα σχόλιο, αλλάξανε πάρα πολλά έτσι μέσα σε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα αλλάξανε πολλά. Το ευτυχές είναι ότι η ομάδα βρίσκεται στην Α1. Εγώ συνεχίζω και είμαι στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που είμαι στην ομάδα. Προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι που είναι στο Προμηθέα να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο και θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, η ομάδα να συνεχίσει και του χρόνου να είναι πάλι στην Α1. Η αλήθεια είναι ότι και την περσινή χρονιά περιμένατε η ομάδα μέχρι τώρα να φτάσει στην Α1, να καταφέρει έτσι να πετύχει έναν πολύ έτσι σημαντικό στόχο και φυσικά και έχει και μεγάλη σημασία και το μέλλον, γιατί δεν μπορούμε να κοιτάμε ποτέ το παρελθόν, πάντα έχει σημασία και το μέλλον και νομίζω η εμφάνιση της ομάδας με τον Παναθηναϊκό και κυρίως το γεγονός ότι γέμισε το Δημήτρης Τόφαλος από κόσμο ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να σημειώσουμε για την ομάδα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι η Πάτρα είχε αυτό να το ζήσει πολλά χρόνια. Είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν όρθιοι στις κερκίδες. Ήταν σε μια τρομερή ατμόσφαιρα και τους φιλάδους και τους Παναθηναϊκού και τους δικούς μας. Δυστυχώς είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα, αν και κάναμε μεγάλη προσπάθεια, και νομίζω ένα άδικο αποτέλεσμα. Δικαιούμαστε την νίκη. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Θα πάμε μαζί να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Προμηθέα της Πάτρας με τον Παναθηναϊκό και θα επιστρέψουμε, γιατί είχε βγάλει και μια ανακοίνωση η ομάδα σχετικά με αυτό το παιχνίδι, να τη σχολιάσουμε και φυσικά να σχολιάσουμε και για το μέλλον του Προμηθέα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Ένας εξαιρετικός Προμηθέας παρουσιάστηκε στο Δημήτρη Στόφαλος για το δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, χάνοντας τις λεπτομέρειες με 69-72. Ο σύλλογος από την Πάτρα πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και έχοντας κορυφαίο τον Κίκα παραλίγο να σοκάρει το τριφύλι που βασίστηκε στους πολύ καλούς Μπουρούση και Παπά για να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα. Από τη μεριά του, ο Προμηθέας παρά την ήττα είχε σοβαρά παράπονα από τους διαιτητές για την έκβαση του αγώνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και είχε σταθερά το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό με καλές επιλογές από τον Κλάρκ. Έτσι, το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με υπέρ του διαφορά 3 πόντων 19-16. Στη δεύτερη περίοδο, παρά τον ξαφνικό τραυματισμό του Κλάρκ που αποχώρησε, ο Προμηθέας εξακολουθούσε να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και να προηγείται στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 7 πόντων 40-33. Το τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πλησιάσει στο σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσεις με τον Γκίκα να σκοράρει μεγάλα σουτ και να κρατάει την ομάδα του μπροστά στο φινάλε των 30 λεπτών με 54-49. Τα τελευταία 10 λεπτά ήταν συγκλονιστικά, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει για να φτάσει τον Προμηθέα στο σκορ και τους παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου να πετυχαίνουν μεγάλα σουτ με τον Φαγιέ και τον Γκίκα. 4 λεπτά πριν το τέλος, ο Προμηθέας είχε το προβάδισμα με 74-67, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Το τριφύλι αντέδρασε με καλάθια του Τζέιμς και του Παπά, προσπερνώντας 66-68. Ο Γκίκας, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, έδωσε και πάλι προβάδισμα στην αχαϊκή ομάδα με 69-68. Όμως το τριφύλι κατάφερε να απαντήσει στη συνέχεια για να αποδράσει από τον Δημήτρη Στόφαλος με 72-69, με τον Προμηθέα να αξίζει κάτι περισσότερο από την ήττα. Ο Φαγιέ είχε 17 πόντους και ο Γκίκας και ο Κλάρκ από 14 για τον Προμηθέα. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Μπουρούσης με 2 πόντους και ο Παπάς με 14 πόντους. Μετά το τέλος του αγώνα, η διοίκηση του Προμηθέα Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση για την διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αρχικά, η αχαϊκή ΚΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του, ενώ στη συνέχεια ανέφερε τα εξής στην ανακοίνωσή της: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για τη διαιτησία του αγώνα. Όλη η Ελλάδα είδε το πώς και το τι σφύριζαν οι διαιτητές του αγώνα. Είναι πραγματικά κρίμα κάποιοι συστηματικά να πληγώνουν ό,τι αγαπάμε». Αυτά υπόθηκαν και στην ανακοίνωση του Προμηθέα της Πάτρας. Η ομάδα δεν συνηθίζει να ασχολείται με διαιτητές, γενικώς να ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το και αρκετά κρίσιμο παιχνίδι, γιατί μπορεί να αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό, ήταν και κρίσιμο παιχνίδι βαθμολογικά για την ομάδα. Εσείς πώς σχολιάζετε έτσι, αυτό το γεγονός, γιατί απασχόλησε αρκετά η απόδοση των διαιτητών στο Δημήτρη Στόφαλος? Εσείς το είδατε το παιχνίδι? Όσο μπορούσαμε περισσότερο. Ναι. Επειδή το παιχνίδι το έδειξε και
και η τηλεόραση, ξέχωρα τον κόσμο που είχε στο γήπεδο. Νομίζω ότι επειδή είπατε ότι ο Προμηθέας δεν συνηθίζει να βγάζει ανακοινώσεις για τη διαιτησία, για να γίνει αυτό, κάτι πρέπει να γίνει στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να μείνουμε τώρα άλλο στο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πέρασε. Η ομάδα έκανε την προσπάθεια. Είχε και μια ατυχία, όπως είχε και σε άλλα παιχνίδια ατυχίες. Χτύπησε και ο Κλάρκ. Είπατε ότι στους πρώτους χώρους ήταν ο Κλάρκ, έπαιξε 11 λεπτά. Και όπως έγινε και σε άλλα παιχνίδια, στο Ρέθινο χτυπήσει ο Φαγές, στον Μπάου χτυπήσει ο Σαρικόπουλος. Τέλος πάντων, εμείς θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, στο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση του αθλήματος, η ομάδα να κάνει τις νίκες που πρέπει, γιατί νομίζω ότι η θέση που είναι αυτή τη στιγμή δεν της αξίζει. Η ομάδα μας είναι, πιστεύω, για υψηλότερα πράγματα και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα το δείξει. Κύριε Γιατρά, γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια στον Προμηθέα της Πάτρας. Γίνεται μια προσπάθεια και εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, γίνεται και σε οργανωτικά ζητήματα και φέτος το έχει δείξει σε αρκετούς τομείς η ομάδα. Ποια είναι αυτά τα κομμάτια που θέλετε και στο μέλλον να ενσωματώσετε στο σύλλογο και περισσότερο πού εστιάζετε στην ανάπτυξη και των υποδομών και φυσικά και στις ακαδημίες που έχει πολύ μεγάλο, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πάντα για μια ομάδα. Νομίζω ότι αν δεν κοιτάς από κάτω προς τα πριν να κοιτάξουμε τις ακαδημίες μας, νομίζω ότι τα κοιτάμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το κάνουμε, το κοιτάμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΝΟΥΣ, που έχει παιδιά ελπιδοφόρα, παιδιά ταλέντα από όλη την Ελλάδα, τα οποία φιλοξενούνται στην Πάτρα και στην ομάδα μας. Ευελπιστούμε ξέχωρα το να παίζουν τα παιδικά, τα φυγικά, τα πρωταθλήματα στο τοπικό επίπεδο και να παίζουν στο Πανελλήνιο. Κάποια από τα παιδιά αυτά να είναι στην ομάδα του Προμηθέα και να στελεχώσουν την αντρική ομάδα. Στις ακαδημίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλη πληθώρα παιδιών. Προσπαθούμε, δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε και νομίζω ότι έχουμε ακόμα δουλειά για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Ευελπιστούμε ότι με τη δουλειά θα γίνουν όλα και θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Είστε ένας άνθρωπος που έχει μείνει και από τις χαμηλότερες εθνικές κατηγορίες στην ομάδα. Έχετε δει τα επίπεδα αλλαγών που έχει κάνει ο Προμηθέας και νομίζω είστε ο κατάλληλος να μας πείτε ότι θέλει αρκετή δουλειά έτσι, για να καταφέρει μια ομάδα να φτάσει από τις εθνικές κατηγορίες, από τη ΓΑΜΑ Εθνική, από τη ΒΙΤΑ Εθνική, να παίζει στην Basket League. Θέλει δουλειά και θέλει πάθος και για το μπάσκετ. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό που όθησε τη διοίκηση ώστε να σπρώξει τον Προμηθέα στην Basket League και να κάνει έτσι μια πολύ σημαντική προσπάθεια φέτος. Ναι, κοιτάξτε, το έχω πει κι άλλες φορές. Τώρα, βέβαια, από τη θέση που είμαι, μπορεί να φαίνεται και σαν ότι στις ομάδες το πρώτο πράγμα είναι οι διοικήσεις. Όταν υπάρχει όραμα από τη διοίκηση, όλα μπορούν να γίνουν. Από εκεί ξεκινάνε. Είναι το Α και το Α και το Μ, είναι αυτό. Υπάρχει όραμα στον Προμηθέα. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε το μπάσκετ, αγαπάνε τον αθλητισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά όλο αυτό το εγχείρημα το στηρίζει ο κόσμος. Βλέπουμε πράγματα που. Ξεκινήσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική με λίγους φιλάθλους και φτάσαμε να παίξουμε προχτές με τον Παναθηναϊκό και να είναι ένα κατάμεστο γήπεδο. Το οποίο αυτό μας δίνει χαρά και μας δίνει και κουράγιο για τη συνέχεια, γιατί θέλουμε Προμηθέας να φτάσει ψηλά. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, υπάρχουν χορηγοί οι οποίοι στηρίζονται αυτή την ομάδα από το ατοπικά, θα έλεγα. Αυτό μεγαλώνει, κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερο και ο κόσμος κρίνει αν αυτό είναι κάτι που τον ευχαριστεί, αν κάτι που θέλει να το παρακολουθεί και δίνει και στη διοίκηση δύναμη να συνεχίζει. Κύριε Γιατρέ, έχει δηλώσει και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Χρήστος Μήλας, το περασμένο καλοκαίρι σε συνέντευξή μας, ότι ένας από τους στόχους του Προμηθέα είναι και να φτιάξει τις δικές του το δικό του προπονητήριο, το δικό του χώρο για να έχει να προπονείται η ομάδα, να έχει έτσι να δουλεύει η ομάδα στις ακαδημίες. Αυτός είναι ένας στόχος που μπορεί να είναι εφικτός έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να έχει μπει αυτός ο στόχος. Νομίζω ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι γραφειοκρατικά. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Τώρα, εσείς τώρα να πάμε στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας και να εστιάσουμε σε εσάς περισσότερο. Εσείς στο νέο σας κομμάτι, σε αυτό του General Manager, πώς σας φαίνεται? Έχει αρκετές διαφορές από εκείνο του προπονητή σίγουρα, έτσι? Ναι, τώρα είναι τελείως διαφορετικό άλλο το κομμάτι το προπονητικό και άλλο το κομμάτι που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενος ότι είμαι πρώτα απ' όλα ότι είμαι στην οικογένεια του Προμηθέα. Υπάρχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δουλειές, αλλά δεν είμαι μόνος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα. Προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο στο απέξω από το γήπεδο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Γιατρά, να σε ευχαριστήσουμε για την σημερινή συνέντευξη. Φυσικά, να ευχηθούμε καλή τύχη και στον Προμηθέα, γιατί έχει αρκετά δύσκολα παιχνίδια. Τώρα μπαίνει σε ένα δύσκολο κομμάτι αγώνων, το οποίο θέλει και προσοχή, θέλει και όσο περισσότερη ηρεμία γίνεται στην ομάδα. Και φυσικά, να ευχηθούμε και ακόμα περισσότερα παιχνίδια με τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο, όπως και με τον Παναθηναϊκό.